Επανέρχεται η Ελένη Μενεγάκη. Ναι, ναι το κορίτσι. Είμαι πολύ χαρούμενη που την ξαναδούμε. Είναι καλή ημερομηνία αυτή που έχει γίνει η ανακοίνωση. Δεν το κοίταξα, παιδιά. Δεν έχω φτάσει σε αυτή την παράνοια πλέον. Εντάξει, νομίζω ότι η Ελένη έχει αποδείξει τόσα χρόνια που είναι στην τηλεόραση ότι και τις καλές και τις δύσκολες ημερομηνίες ξέρει να τις διαχειρίζεται. Οπότε φαντάζομαι όλα καλά. Εάν σας τηλεφώνησε, είναι μια απορία που την έχουμε όλοι. Κοιτάξτε, εγώ τέτοια πράγματα δεν λέω. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Δεν θα το έλεγα ακόμα και αν είχε συμβεί. Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας? Δηλαδή, αν σας πάρει κάποιο τηλέφωνο, θα το είχατε στο μυαλό σας? Δεν έχω συζητήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το οτιδήποτε για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή το μόνο που με ενδιαφέρει εμένα έτσι και αυτό που έχω σίγουρα είναι το site μου. Δεν έχω κάτι άλλο. Ετοιμάζεστε με το Star System? Έχει πάρει το πράσινο φως ή θα σας δούμε? Καλά, ακόμα δεν έχω. Απρίλιο έχουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λέω πως είχατε συζητήσει. Όχι, εντάξει. Τώρα αυτά νομίζω Μάιο, Ιούνιο, κάπου εκεί. Από εκεί και έπειτα τα τηλεοπτικά και όλα αυτά στο επόμενο δίμηνο. Έτσι. Εγώ διαφωνώ, που τη λατρεύω την Άση. Θεωρώ ότι από τώρα γίνονται συζητήσεις, ειδικά σε τόσο μεγάλα πρόσωπα, ναι, όπως είναι η Άση Μπίλιου. Σωστά. Εντάξει, γιατί είναι ένα πρόσωπο. Γιατί είναι ένα κεφάλαιο. Ακριβώς. Εξαιρετική.